Μέσα σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η πρώτη Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου. Παλαιοί και νέοι μέτοχοι παρέλαβαν τις μετοχές τους και μεταξύ των θεμάτων που εγκρίθηκαν ήταν η αύξηση κατά 100% του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά και οι διαδικασίες όπως αναμενόταν για την επανασύνδεση Ερασιτέχνη και ΠΑΕ όπως ορίζει ο νόμος. Στα αγωνιστικά, το ποδοσφαιρικό τμήμα προετοιμάζεται εντατικά για τον αγώνα της Δευτέρας, όταν ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Εθνικό Αστέρα στο δημοτικό στάδιο της πόλης. Η προετοιμασία πέρασε στην τελική της ευθεία, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δύο προπονήσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Σέσκλο. Όπως όλα δείχνουν, στον αγώνα με τον Εθνικό Αστέρα θα επανέλθει στην ενεργό δράση ο Λεωνίδας Καπάντης και αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά τη γραμμή κρούσης του Ερυθρόλευκου Συνόλου. Μοναδικός απόν από τα πλάνα του Σάκη Τσιόλη, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο Γιάννης Ζαραδούκας, που δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Ο προπονητής του Ολυμπιακού βρέθηκε σήμερα στην Κατερίνη και παρακολούθησε το παιχνίδι ανάμεσα στον Πιερικό και τον Όφη, επόμενο αντίπαλο του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα. Στο μεταξύ, βαλίτσες μπορούν να ετοιμάζουν όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Ηράκλειο για να δουν από κοντά τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται κόντρα στον Όφη. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί από πλευράς ΠΑΕ, το συνολικό κόστος αγγίζει τα 250 ευρώ και οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να δίνονται στο μέλος του ΔΣ Γιώργο Τόρη.